Ελλάδα εκτός από τη χρεοκοπία την οικονομική και τις τρομακτικές δυσκολίες, τις δημοσιονομικές, είχε να αντιμετωπίσει και μια τρομακτική προσφυγική κρίση. Με τις ροές τις προσφυγικές, τις μεγαλύτερες που αντιμετώπισε ποτέ η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να περνάνε μέσα από τα ελληνικά νησιά. Και βεβαίως αυτή ήταν η δύσκολη περίοδος του 2015-2016, αλλά ως Πρωθυπουργός επισκέφτηκα αυτή εδώ την πόλη, το Βερολίνο, και το 2018 και το 2019. Όταν επισκέφθηκα εδώ την Καγκελαρία, ήμουνα πια Πρωθυπουργός μιας χώρας που είχε αρχίσει, είχε καταφέρει να ανταπεξέλθει, να σταθεί στα πόδια της, είχε αναδιαρθρώσει το χρέος της, είχε καταφέρει να μειώσει την ανεργία μέσα σε 3-3,5 χρόνια κατά 10%, είχε καταφέρει να μετατρέψει το ασφαλιστικό της σύστημα σε βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, κυρίως όμως τα κατάφερε όλα αυτά να διασφαλίσει, δηλαδή να εξασφαλίσει μια δημοσιονομική ισορροπία, κρατώντας και τους πιο ευάλωτους, τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, εντός της οικονομικής πραγματικότητας, της οικονομικής ζωής, κρατώντας γενικά, θα έλεγα, την ελληνική κοινωνία όρθια. Ότι οι Έλληνες δίδαξαν όλη την υφήλιο, ο ελληνικός λαός δίδαξε όλη την υφήλιο, τι σημαίνει ανθρωπιά και πώς μπορεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμάμαι επίσης ότι το 2019 επισκέφθηκα για τελευταία φορά ως Πρωθυπουργός το Βερολίνο, κουβαλώντας στις αποσκευές μου το μήνυμα ότι είναι εφικτό να λύνεις χρόνιες διεθνείς διαφορές ειρηνικά και με αμοιβαία αποδεκτό τρόπο με τους γείτονές σου. Και είναι εφικτό ακόμα και σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια που χαρακτηρίζονται ως υπηρετιδαποθήκη της Ευρώπης. Τα Βαλκάνια από όπου τόσοι πόλεμοι άρχισαν ανά τους αιώνες. Και τότε μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον Ζόραν Ζάεφ, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δώσαμε πιστεύω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, όχι μόνο σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δώσουν τις λύσεις που χρειαζόμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σήμερα η Ελλάδα καλείται να αφήσει πίσω τις πολιτικές που οδήγησαν, στη χρεοκοπία δύο φορές, και το 9 και το 15. Δηλαδή καλείται να αφήσει πίσω της τη λογική του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς στη διακυβέρνηση. Καλείται να αφήσει πίσω της πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες με μια τεράστια αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου από τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη προς λίγους και ισχυρούς. Σήμερα η Ελλάδα καλείται να αφήσει πίσω της μια περίοδο όπου το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δυστυχώς κακοποιήθηκαν με βάναυσο τρόπο στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Αυτά τα 4 χρόνια η δημοκρατία και το κράτος δικαίου κακοποιήθηκαν από μια κυβέρνηση που παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα και από μια κυβέρνηση που δεν έριξε κανένα σεβασμό στην ελευθεροτυπία και στον πλουραλισμό και της ενημέρωσης.